Όμως να μιλήσουμε για ταινίες, γιατί αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Να μείνουμε λίγο από το θέατρο, πάμε στον κινηματογράφο. Βεβαίως, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Και όταν λέμε ταινίες μικρού μήκους, θα σας τα πει ο κύριος Ζαχόπουλος καλύτερα, αλλά είναι και 11 λεπτά και 15 λεπτά. Οπότε πας στον κινηματογράφο και 3 λεπτά. Αυτό δεν είναι μικρού μήκους, αυτό είναι ρεκόρ Γκίνες. Τι κάνετε, κύριε Ζαχόπουλε? Είναι και μερικά και 1,5 και 2 λεπτά. Κρατήστε λίγο πιο ψηλά το μικρόφωνο. Γύρω στα 15 με 20 λεπτά. 15 με 20 λεπτά. Εμείς δεν γνωρίζουμε από αυτά. Δηλαδή, 3 λεπτά. Τι ταινία μπορεί να είναι? Σας πω, ρε παιδί μου, διαφημιστικό θα μπορούσε να είναι. Πώς βλέπεις 25 δεύτερα, αλλά βλέπεις ολόκληρη ταινία. Να πω κάτι. Το καλό σινεμά δεν έχει καμία σχέση, μα καμία, με τη διάρκεια του έργου. Ή είναι σινεμά ή δεν είναι. Μάλιστα. Δηλαδή, και δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι λόγια που έχουν πει πέρσι ο διευθυντής του Φεστιβάλ Βερολίνου, που τόνισε πόσο τεράστια είναι η σημασία των ταινιών μικρού μήκους. Μάλιστα. Να πούμε δύο λόγια για το φεστιβάλ, λίγο ο κόσμος τι μπορεί να δει, τι μπορεί να κάνει, έτσι να πω λίγο τα χρηστικά πράγματα. Κοίτα, εκτός από τις ατομικές συμμετοχές, έχουμε φέτος 4-5 αφιερώματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι το ένα αφιέρωμα που δείξαμε χθες, ήταν στο Φεστιβάλ του Σεράγεβο και δει έργα που είναι φτιαγμένα στο Σεράγεβο από ξένους σκηνοθέτες, νέους σκηνοθέτες, που το Φεστιβάλ του Σεράγεβο τους δίνει όλο τον εξοπλισμό και όλο το κρού για να γυρίσουν την ταινία, εφόσον εγκρίνουν το σενάριό τους φυσικά. Α, είναι πολύ ωραίο αυτό. Γιατί το πιο σημαντικό στο μικρού μήκος είναι να έχεις ένα έξυπνο σημαντικό σενάριο που θα τραβήξει μια γροθιά στα μούτρα του άλλου με το μήνυμα που περνάει. Έτσι. Και ειδικά όταν πρόκειται να είναι συμπυκνωμένο το μήνυμα μέσα σε 3 ή σε 10 ή σε 20 λεπτά. Ναι. Ας μην ξεχνάμε τώρα να το πω, μια που λέμε για τα μηνύματα. Υπάρχει ένα που το δείξαμε χθες και το ξαναδείξουμε και αύριο, του Γιώργου του Ζώη, το Κάζους Μπέλι, το οποίο είναι 11 λεπτά. Και λέει τα πάντα για την ελληνική κρίση. Σε 11 λεπτά χωρίς διαλόγους. Ένα μεγαλοφιές έργο το οποίο ελπίζω να μπει μέσα στην πεντάδα για τα Όσκαρ φέτος. Για τα τόσο Όσκαρ. Ψηλά. Τόσο καλά. Έχει πάρει ήδη 4-5 βραβεία στην Ευρώπη. Ελπίζω να το στείλουν και για Όσκαρ και ελπίζω να μπει στην πεντάδα. Δεν μας το δίνετε στην TV100 να το παίζουμε? Τώρα που το σκέφτομαι. Να το κουβεντιάσουμε. Εντάξει. Γιατί τώρα που μια και είμαστε εδώ και σε δύο ώρες έρχεται ο ίδιος ο Γιώργος στο φεστιβάλ, οπότε... Α, πολύ ευχαρίστω να του κάνω και μια συνέντευξη. Και μαζί του θα είναι και ο Γιάννης ο Οικονομίδης, το οποίο προσωπικά τον θεωρώ τον πιο σημαντικό Έλληνα σκηνοθέτη που έχουμε. Ο Γιάννης έχει κάνει 3 ταινίες και οι 3 του έχουν πάρει από την Ακαδημία Κινηματογράφου το βραβείο της καλύτερης ταινίας της χρονιάς. Δηλαδή ένα hat-trick. Πού μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει? Είδα και στα πλάνα τώρα. Είναι στον Αλέξανδρο, δίπλα στον Αλέξανδρο, έτσι. Επί της Εθνικής Αμήνης. Κάτω από τη λέσχη. Εκεί που ξεκίνησε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 59. Έτσι. Είναι ο χώρος που ξεκίνησε. Είναι ρομαντική η επιλογή μας του Αλέξανδρου. Πολύ ρομαντική. Και έχει γίνει και πολύ ωραίος χώρος με τη βοήθεια της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Δηλαδή έλειπα κάποιες υποδομές οι οποίες δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και έτσι μπορεί τώρα να φιλοξενήσει. Όχι, εμείς μπορώ να πω ότι αισθανόμαστε πολύ υποχρεωμένοι στην Νομαρχία που μας δίνει, μάλλον περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που μας δίνει το χώρο αυτό. Όπως και στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού που μας βοηθάει και αυτή. Έτσι. Για να πούμε λίγο τα χρηστικά κομμάτια. Καταρχήν, πληρώνουν νέο εισιτήριο? Τα ίδια όπως και προηγούμενες χρονιές, είναι 5 ευρώ. 5 ευρώ και παρακολουθούν πόσες ταινίες? Είναι 5 ευρώ τη μέρα? Όλη τη μέρα. Με 5 ευρώ? Ναι. Με 5 ευρώ τη μέρα βλέπεις ταινιάκια. Δεν πάνε ουσιαστικά. Μην τα λες ταινιάκια, με ενοχλεί αυτή η λέξη. Το λέω ταινιάκια γιατί είναι πολύ χαριτωμένο. Όχι για κανέναν άλλο. Ως προς το χρόνο, γιατί ως παραγωγές ή ως ταινίες μπορεί να είναι πολύ καθιστικές. Μπορεί να είναι ταινιάρες, αλλά είναι. Από το περσινό μας φεστιβάλ, δύο έργα που δείξαμε μπήκαν στην πεντάδα των Όσκαρ. Και έχω και το ένα μαζί μου, νόμιζα θα το δείχνετε εδώ σήμερα. Δεν τολμάω να το ξαναπώ ταινιάκι. Επαναστές μου, έχετε δίκιο. Ναι. Έχετε δίκιο. Εντάξει, εσύ το λες τώρα προς το χρόνο, παιδί. Να τονίσω κάτι άλλο. Ναι, ναι. Μην νομίσει ο κόσμος ότι είναι κάτι παρακατιανό το μικρού μήκους. Ήδη φέτος, ο Τέρι Γκίλιαμς, ο γνωστός, μεγάλος σκηνοθέτης, έκανε μικρού μήκους ταινία. Ο Ντέιβιντ Λίντς το κάνει συνέχεια, ο Τζάρμους το κάνει συνέχεια. Όλοι οι μεγάλοι σκηνοθέτες κάνουν μικρού μήκους. Και σε αυτές που θα δείξουμε αύριο,
Έχουμε μία ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο γίγαντας Μπρούνο Γκάντς. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Ναι, φυσικά. Ο οποίος πρωταγωνιστεί σε μία ταινία 18 λεπτών. Έτσι. Σε άλλη μία είναι ο Τζον Χέρτ, από τους πιο μεγάλους Άγγλους ηθοποιούς, που πρωταγωνιστεί και αυτός. Δεν είναι... Πάντως, έχω... Το μόνο που διαφέρει από το καλό σινεμά, δεν μιλάω για τα movies που λένε. Είναι η διάρκεια. Φυσικά. Ωραία. Ναι. Πάντως, έχω ακούσει από κάποιους σκηνοθέτες ότι είναι σαν χόμπι το έχουν το να κάνουν μια ταινία μικρού μου. Δηλαδή, σαν μεράκι. Δεν γίνεται με χόμπι. Όχι, χόμπι άλλο εννοώ. Στην διάθεση. Δηλαδή, η χαρά που τους δίνει να κάνουν τέτοιες ταινίες. Δηλαδή, ταινίες μικρού μήκους. Το βλέπουν σαν πιο. Μιλάς τώρα για τα νέα παιδιά ή για τους μεγάλους σκηνοθέτες. Το λένε σαν μεράκι, δηλαδή, σαν να είναι το χόμπι μου. Δεν είναι μόνο μεράκι. Είναι ότι περνάς ένα μήνυμα γρήγορα, ένα μήνυμα ή προξενείς ένα τεράστιο συνέστημα για. Ανθρώπινο συνέστημα, ναι, ναι. Έτσι. Θες από την πείνα, θες από τον έρωτα, από την εγκατάλειψη. Όλα μπορείς να καταπιαστείς. Το περνάς μέσα σε 10-15 λεπτά. Και απ' την άλλη, για τα νέα παιδιά. Και είναι και αξέχαστο. Είναι ένα πρώτο βήμα, έτσι. Μια πρώτη προσπάθεια, ίσως. Ναι. Μέχρι ένα σημείο. Γιατί ναι, μέχρι ένα σημείο, βέβαια. Ο δικός μας στόχος είναι να δείξουμε ποιοτικό σινεμά. Ωραία, δεν μου λέτε. Τώρα, δηλαδή, ο άλλος που έχει μια ωραία κοπέλα και νομίζει ότι θα κάνει έργο σινεμά, επειδή είναι η κοπέλα του όμορφη. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Θα συμπαραπάνε για ποτό. Γιατί να κάνει. Εμείς παίρνουμε τα τηλεφωνήματα για τα. Γιατί απορρίψατε την ταινία μας και τέτοια. Δεν μου λέτε για ποτό το βράδυ, μάνα ωραία κοπέλα. Κάθε πόσο ώρα το έχει κάνει. Ο Έλληνας το έχει. Χοντρικά, δηλαδή, χοντρικά ο καθένας που κάνει κάτι. Όχι ο καθένας, οι πιο πολλοί νομίζουν ότι κάνουν το αριστούργημα του αιώνα. Και ας δεν βλέπετε με σφαίρες. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν τέτοιου είδους διοργανώσεις, φεστιβάλ. Κάθε πόση ώρα εναλλάσσονται οι ταινίες. Πόση ώρα ξεκινάει και τελειώνει, δηλαδή. Εννοείς όλο το πρόγραμμα. Όχι, γενικά. Ξεκινάμε στις 5. Ωραία, 5 ξεκινάτε. Ωραία. Αυτό θα τελειώσει γύρω στις 8.30. Ωραία. Μάλιστα. Για κάποιο διάλειμμα, μισή ώρα περίπου. Και ξεκινάμε 9 μέχρι και μεσάνυχτα και. Με ενδιάμεσα 5 λεπτά και 10, πόσο. Όχι καθόλου. Α, δεν έχει, συνεχόμενα είναι. Άρα, όποιος κάθεται στις 5, ας πούμε, βγαίνει στις 8.30 μετά. Για το διάλειμμα, αν θέλει. Ωραία, τέλεια. Αν εντυπωσιαστεί, θα με. Φυσικά και θα εντυπωσιαστεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στον Αλέξανδρο, φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Στο εισιτήριο δεν είναι θέμα να το συζητάμε. Τα 5 ευρώ για να κάτσεις να δεις όλες τις ταινίες. Σήμερα και αύριο, μέχρι και τις 22 του μηνός. Σημαντικό είναι επίσης να πούμε ότι αύριο στις 9 το βράδυ, ναι, που θα είναι και ο Γιάννης ο Οικονομίδης και ο Γιώργος ο Ζωής που έκανε το Κάζους Μπέλη που λέγαμε, θα γίνει μια κουβέντα. Γιατί ο Γιάννης είναι ένας πολύ ντόμπρος άνθρωπος που. Δεν γουστάρει να σηκωθεί επάνω και να κάνει διάλεξη. Θα γίνουν ερωτήσεις και απαντήσεις με τους θεατές. Όπως κάναμε και πέρσι και πρόπερσι. Είναι η τέταρτη φορά που έρχεται ο Γιάννης εδώ. Ωραία. Πολύ ωραία. Και νομίζω ότι θα το έχουμε κάποια εβδομάδα. Φυσικά. Φυσικά. Και θα το αφήσει να ξεφύγει. Είτε σε βίντεο, είτε ζωντανά βρίσκεται εδώ. Ωραία. Κύριε Ζαχόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να πάνε όλα καλά. Είναι ωραία πράγματα και να ανοίγουμε λίγο τις ωραίες και τις ωραίες ζαντές μας και σε άλλα πράγματα. Ναι, επιτέλους να ερεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με λίγη τέχνη ακόμα και 12 παρατέρα.